Να πάμε όμως να μας πει και μια άλλη είδηση. Βεβαίως. Γιατί συνελήφθη γνωστός τράπερ και μάλιστα υπήρξε και μια κινητικότητα στα social media, θα πω εγώ, Λευτέρη. Τι έγινε? Ισχύει. Λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ στην Κηφισιά, η αστυνομία σταμάτησε μια ομάδα παιδιών για να κάνει, να πραγματοποιήσει έλεγχο. Ένας 20χρονος τράπερ γνωστός αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του. Ναι. Και με αποτέλεσμα οι άντρες της αστυνομίας να τον προσαγάγουν, να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα. Οι φίλοι του όμως, επειδή φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλο κύμα στα social media, ανήρτησαν την διαδικασία της σύλληψής του προς το αστυνομικό τμήμα και αμέσως αυτό πήρε η μορφή και νοστιβάδα στο διαδίκτυο. Γι' αυτό, από ό,τι βλέπετε και τα πλάνα, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά νεαρά έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ελευθέρη μου, τώρα δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Αλλά όλα γίνονται για το TikTok. Όλα για το TikTok. Σε λίγο θα βγάζουμε το σόβρακό μας, θα δείχνουμε δεν ξέρω τι, για να ανεβάσουμε τις συμμετοχές στο TikTok. Και αυτό έχει γίνει μια αιμονή, μια μανιώδη συνήθεια, που δεν ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει ο κάθε ένας φίλος μας, αγόρι, κορίτσι, όποιας ηλικίας, προκειμένου να κερδίσει 10 φίλους παραπάνω ή 10.000 ή 10 εκατομμύρια φίλους παραπάνω στο TikTok. Όλα γίνονται για το TikTok. Γιατί η απίθεια για την οποία τώρα συνελήφθη ο νεαρός δεν θα του δώσει τίποτα. Και θα το έχει και παράσημος τράπερ. Τράπερ με αστυνομικούς, συγγνώμη, μην παρεξηγηθώ, μπάτσους, το λέω γιατί εγώ τους αγαπάω τους αστυνομικούς, έχω και συγγενείς και και κάνω εξαιρετικό έργο. Σου λέει είναι παράσημο για τον τράπερ. Είναι παράσημο, σου λέει τώρα, έτσι. Παράσημο. Εσύ λέει, τι έχεις κάνει, σε έχει πιάσει αστυνομικός. Λέγε, έχεις πάει ένα βράδυ κρατητήριο. Τι είδους τράπερ είσαι. Αγκούρια τράπερ είσαι, λέμε τώρα. Και μαγνητίζει και νέους followers. Βέβαια, ναι. Όλα γίνονται για να τον ακολουθήσουν κι άλλοι, κι άλλοι. Πεθαίνουμε, θα αργοπεθαίνουμε. Στο βωμό των likes. Για το TikTok. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, να είναι καλά το παλικάρι, δεν τον ξέρω καν περί τίνος πρόκειται. Η παρέα του το διασκεδάσα, περάσε καλά. Ταλαιπωρήθηκαν και οι αστυνομικοί. Έγινε κινητοποίηση. Εντάξει, εγώ του έχω μάθει στου τράπερ από τι συλλήψει που κάνει αυτό το κατά καιρό. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, και έχω τον αρχισυντάκτη μου, τον Πασχάλη στο Εθνο.gr, που του ξέρει όλου. Δηλαδή, τον παίρνω τηλέφωνο και του ξέρει όλου. Λέω, τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό, του μαθαίνω έτσι. Τέλο πάντων, τι να πούμε, θα σα δούμε και στα συνέχεια, Λευτέρη. Έγινε και αυτό. Λευτέρη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο Κονολίτη. Καλή συνέχεια.